Πάνω σε αυτό. Λοιπόν, προχτές, εδώ πάλι που συζητούσαμε και εκτός αέρα, δέχτηκα μια ερώτηση και ήταν η εξής. Τι θα κάνετε άμα δεν δεχτούν τώρα αυτά που λέει η Υπουργός Μετανάστευσης, οι Δήμοι? Και εγώ απάντησα ότι οι Δήμοι να σκεφτούν τι θα κάνουν και πώς θα απαντήσουν. Όχι να σκεφτώ εγώ μήπως πούν αυτοί όχι. Εγώ θα πω το εξής. Οι Δήμοι καλά αντιδράσαν. Ναι, αυτό θέλω να πω. Και πρέπει να αντιδράσουν και καλύτερα και όλοι μας. Και εγώ ο πρώτος, για να μην πω για άλλους. Δεν άκουσα πρέπει να λέω. Πρέπει αυτό να το δούμε. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα σε ανθρωπιστική κρίση, αλλά δεν μπορούμε να πάψουμε. Και Μηταράκη, να είμαστε σχόλιο για να προχωρήσουμε. Και κυρίως να προσέξουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να στηριχτεί αυτή η πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, που νομίζω ότι τώρα όμως. Τώρα είναι ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε, ακόμα και να το εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε, το γεγονός. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Με στρατιωτικό αστυνομικά μέτρα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό κάπως. Εν μέρη. Όχι, με κοινωνικές δράσεις. Άσο, εκτός από αυτό. Τώρα όμως. Να μην φύγουν. Δηλαδή να μην φύγει ένα μήνα μέσα, ρε παιδί μου. 20.000 άνθρωποι, ας πούμε, από την Αφρική να πνιγούν οι 10. Υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και φυσικά είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη χθες στην Ιταλία και ακούω ότι αντίστοιχα συμβαίνουν, αν και δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα νούμερα θυμάτων πάνω από 200.000 στην Ελλάδα. Από ό,τι μας λέει στο βυθό της Μεσογείου. Από ό,τι μας λέει το λιμενικό, το δεν ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο. Είναι φρικτό. Βέβαια, να σας πω όμως και κάτι. Σίγουρα το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Και αυτό ήταν μια προσπάθεια της Ελλάδος εδώ και χρόνια να το αναδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές δράσεις. Πού ήταν η προσπάθεια αυτή, κύριε? Μην κάνετε αντιπολίτευση. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Προσπαθώ να μιλήσω. Κυβέρνησή μας. Εγώ λέω για όλους. Είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα. Πέστε μου το. Είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα και προσπαθώ να μην σηκώσω τόνους. Μην κάνετε εσείς αυτό το λάθος, να σηκώσετε τόνους σε ένα ανθρωπιστικό θέμα. Λοιπόν, είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Να μην πω την αλήθεια. Θα την πείτε την αλήθεια. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη δεν έχει ισχυρές συμφωνίες επαναεισδοχής των παράνομων μεταναστών που μπήκαν στη χώρα. Πού μωρέ, στο Σουδάν, αλλά, και στη Λιβύη, και δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Υπάρχει όμως και μια εθνική διάσταση, την οποία μην την ξεχνάμε. Ως χώρα και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ένας προορισμός για εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Μα τι παράνομος μετανάστες. Τώρα συγκρούεστε με τον εαυτό σας. Δεν συγκρούμε τον εαυτό μας. Μα τι είπατε πριν? Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο το πρόβλημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να γίνει ο αγαπημένος προορισμός των παράνομων μεταναστών γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να τους απορροφήσουμε. Αυτό είναι, μια διάσταση που δεν είναι η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα είναι πέρασμα. Δεν πάρετε το θέμα. Χρειάζεται να μείνει στην Ελλάδα. Αυτό πώς το καταλάβατε? Εδώ γι' αυτό οι Σύριοι που λέγανε. Μπορεί πολύ να. Οι άνθρωποι που δεν ζητάνε άσυλο στην Ελλάδα λέτε, είναι ακριβώς γιατί δεν το έχουν. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά σύμφωνα με. Εξακολουθείτε να τους λέτε λαθρομετανάστες. Μα είναι, παράνομοι μετανάστες. Δεν μπορώ να μην το πω. Μάλιστα, αλλάξατε την έφραση και κρατήσατε το νόημα. Παράνομο και λαθρέο. Το απάνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι απάνθρωπο, αλλά δεν μπορώ ως χώρα να μην προστατεύσω την ελληνική χώρα. Εμείς έχουμε. Οι undocumented migrants. Αυτή είναι η πολιτική. Εμείς έχουμε μια ευθύνη και απέναντι στη χώρα μας. Πάντως εγώ που διάβασα. Ή να προστατεύσουμε και τα δικά μας σύνορα. Και λάθος κυβέρνηση, μια λέξη. Ναι. Να τους χαρακτηρίσει όλους πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Ναι, υπάρχει μια κρίση στη Συρία. Ναι, μεγάλο ποσοστό που έρχεται τώρα πιθανόν από τη Συρία, γιατί δεν έχουν χαρτιά και δεν ξέρουμε. Όταν όμως η κυβέρνηση είπε ότι όποιος είναι από τη Συρία θεωρείται πρόσφυγος, αντιλαμβάνομαι ότι όποιος περνάει θα ισχυρίζεται ότι είναι από τη Συρία. Όχι, δεν είναι. Και αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Γίνεται screening. Αλλά γνωρίζουμε από την εμπειρία. Γνωρίζω από την εμπειρία μου και ως βουλευτής ακριτικού νησιού ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στην πιστοποίηση από πού προέρχονται. Δεν υπάρχουν χαρτιά και οι ξένες πρεσβείες στην Αθήνα πάρα πολλές φορές δεν συνεργάζονται στο να βοηθήσουν στην πιστοποίηση. Διότι δεν θέλουν να λάβουν. Έχει ένα που σου λέει Μουσταφά. Αυτό σημαίνει από εκεί και πέρα ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μην έχει νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τα σύνορά της. Μπορεί να μην ενισχύσει τους μηχανισμούς αποτροπής εισόδου. Δεν μπορούμε, να, παραδείγματος χάρη, να καταργούμε τα κέντρα κράτησης για τους παράνομους μετανάστες, γιατί όπως είπα δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Μάλιστα, και να σαφές, στέλνουμε το μήνυμα στην οικουμένη να έρθουν στην Ελλάδα. Πάντως, εγώ, κύριε Φώτηλα, παρακαλώ, να προχωρήσουμε να κάνουμε μια τοποθέτηση για να συνεχίσουμε τα άλλα θέματα. Πράγματι, το μεταναστευτικό, θα συμφωνήσω με την κυβέρνηση, δεν είναι εθνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα πρωτίστως ευρωπαϊκό. Και πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν λύνεται με ιστερίες, να συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας. Σαφώς. Τις βλέπουμε να εκπορεύονται, ας πούμε, από την αξιωματική τουλάχιστον αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν. 700 νεκροί υπάρχουν, κύριε Κριτσοτάκη. Έλεος, κύριε Κριτσοτάκη. 700 νεκροί τώρα. Τα αντιπολίτευση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κυβέρνηση. Πείτε την άποψή σας τώρα, έλεος. 700 νεκροί. Το λέτε, το είπατε μία, το είπατε δύο. Εγώ σε αξιωματική αντιπολίτευση πάντως στο εξωτερικό δεν νομίζω ότι. Δεν θα κάνουμε τώρα πολιτική βάση του γεγονότος, έλεος. Μικροπολιτική. Αν η προστασία των ασθενών. Α πούμε τι απόψει μα
των εθνικών συμφερόντων. Αν η προστασία των εθνικών συμφερόντων είναι ιστερία, τότε υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εδώ πέρα βασικών αρχών. Βγάλετε την εικόνα δίπλα. Λοιπόν, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε Φωτεινά. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν. Οπότε βλέπετε εδώ, δείχνουμε και την εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει.